Αξιολόγων. Το όνομά του φιγουράρει σχεδόν σε κάθε θεωρία συνωμοσίας και οι αρνητές της πανδημίας του καταλογίζουν ακόμη και τη δημιουργία του κορονοϊού για ίδιον όφελος. Ο Bill Gates, έπειτα από πολύμηνες επιθέσεις για τα κίνητρά του, ξεσπά και μέσω του Reuters απορρίπτει κατηγορηματικά όλα όσα του καταλογίζουν. Nobody would have predicted that I and Dr. Fauci would be so prominent in, you know, really kind of evil theories about, you know, did we create the pandemic, are we trying to profit from it, and on and on. Ο 65χρονος δισεκατομμυριούχος συνιδρυτής της Microsoft, που μέσω του φιλανθρωπικού του ιδρύματος έχει στηρίξει με 1,75 δισεκατομμύρια τις εταιρείες παρασκευής εμβολίων και θεραπείων κατά του κορονοϊού, κάνει λόγο για τσουνάμι παραπληροφόρησης, λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Για όσους μάλιστα υποστηρίζουν ότι επιχειρεί να ελέγξει την ανθρωπότητα, χορηγώντας μικροτσίπ ανίχνευση στο ανθρώπινο σώμα μέσω του εμβολίου, η απάντηση που τους δίνει είναι ενδεικτική. Really believe that stuff? You know, we're going to have to get educated about this over the next year and understand, you know, what, how does it change people's behavior? How should we have minimized this? Χωρίς να μασά τα λόγια του, ο Bill Gates δηλώνει ενθουσιασμένος με τον Joe Biden και επενώντας τους επικεφαλής του Αμερικανικού Ινστιτούτου Υγείας, κατακεραυνώνει την κυβέρνηση Trump. Sometimes felt like they were the only sane people in the US government. Και δηλώνει ευτυχής που ο Άντονι Φάουτσι δεν θα καταπιέζεται πλέον από τον ένικο του Λευκού Οίκου. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε να συζητήσουμε. Καθηγητά μου, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε εσάς και στους τηλεθεατές. Λοιπόν, είδαμε και τον Bill Gates, και ο οποίος διερωτήθηκε, μα στα αλήθεια τα πιστεύει αυτά ο κόσμος? Είναι ωραίο να ξεκινήσουμε με αυτό. Αλλά τις τελευταίες μέρες έχουμε δει και έχουμε ακούσει ότι όταν κάτι επαναλαμβάνεται, είναι και πιο εύκολο το να το πιστέψει κάποιος, ό,τι και να είναι αυτό. Κοιτάξτε, οι θεωρίες συνωμοσίες στο διαδίκτυο, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι συχνό κάθε φορά που αντιμετωπίζεται μια μεγάλη κρίση. Mm-hmm. Στην οικονομική κρίση βγαίνουν άλλες θεωρίες ότι δεν υπάρχει χρεοκοπία, δεν υπάρχει οικονομικό χρέος, άλλοι τα δημιούργησαν. Στην τεράστια αυτή υγειονομική κρίση που αντιμετωπίζει όλος ο πλανήτης, πρέπει να έχουμε δοκιμάσει βασικά η επιστημονική, η νομική, η ιατρική κοινότητα. Η απάντηση είναι απλή, όσο και αν είναι δύσκολη για πολλούς να είναι κατανοητή. Πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στους θεσμούς, στην δικαιοσύνη, στην ιατρική κοινότητα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Συμβούλιο της Ευρώπης εκδίδουν κατευθυντήριες γραμμές για το πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε την πανδημία. Mm-hmm. Και υπάρχουν και κατευθυντήριες γραμμές για την αντιμετώπιση αυτών των ψευδών ειδήσεων, οι οποίες ψευδές ειδήσεις είναι αλήθεια ότι μαστίζουν το διαδίκτυο. Είναι η σύγχρονη μάστιγα. Και μία από τις συγγενείς αδυναμίες του διαδικτύου είναι πρακτικά αδύνατον να ελέγξει κάποιος το διαδίκτυο σε παγκόσμια βάση. Ναι. Από την άλλη, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο που να ρυθμίζει το διαδίκτυο. Αυτή τη στιγμή όμως δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο. Ή υπάρχει? Δεν υπάρχει, γιατί κοιτάξτε, είναι δύσκολο, για παράδειγμα. Είναι δύσκολο να υπάρχει μια σύγκληση ανάμεσα στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου υπάρχει μεν ένα νομικό πλαίσιο μέσω κανονισμών και οδηγιών. Υπάρχει μια διαφορά τεράστια με την Αμερική, με την Κίνα, όπου τα social media ταυτίζονται με την εκάστοτε εξουσία. Ναι. Και να μην πάμε και στη γειτονική χώρα, στην Τουρκία, όπου εκεί είναι ακόμα πιο αυστηρά τα πράγματα. Mm-hmm. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν οδηγίες, υπάρχουν κανονισμοί που ρυθμίζουν το τι περιεχόμενο πρέπει να αναρτήσει ο κάθε χρήστης του διαδικτύου. Για παράδειγμα, από το 2016 υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε πλατφόρμες του διαδικτύου, όπως είναι η Google, η YouTube, το Twitter, όπου απαγορεύεται η ανάρτηση οποιοδήποτε παράνομο και βλαβερού περιεχομένου. Mm-hmm. Αν έχετε παρατηρήσει, αν επιδιώξει κάποιος χρήστης να ανεβάσει ένα βλαβερό περιεχόμενο, μέσα σε 24 ώρες θα κατέβει το περιεχόμενο. Θα κατέβει. Mm-hmm. Το ζήτημα είναι τι είναι βλαβερό περιεχόμενο. Ναι, σωστά. Αυτό είχε γίνει και έντονη συζήτηση στην Ελλάδα πριν από λίγο καιρό, όπου ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη είχε δώσει την εντολή στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών να οδηγηθούν επίμαχα υλικά με θεωρίες συνωμοσίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, οι οποίες θεωρίες συνωμοσίες κατά την κρίση του Υπουργού αφισβητούσαν τον κορονοϊό και προέτρεπαν τον κόσμο
να μην φοράει μάσκες, να μην ακολουθεί τις εντολές του Υπουργού. Και από την άλλη εκεί είναι και μια λεπτή γραμμή, γιατί κάποιοι θα πούν ότι σφραγίζει την ελευθερία της γνώμης, της άποψης, την ελευθερία του λόγου και ότι μπαίνει σε άλλες γραμμές, πιο δικτατορικές. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει μια χρυσή τομή σε ακριβώς όλα αυτά. Κοιτάξτε, μπορεί να μην υπάρχει νόμος για τον έλεγχο του διαδικτύου. Υπάρχουν όμως συμβάσεις όπως η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στην οποία είναι μέλος και η Κύπρος, όπου το άρθρο 10 που κατοχυρώνει την ελευθερία έκφρασης ορίζει ρητά, στη δεύτερη παράγραφο, ότι μπορούν να τεθούν περιορισμοί στην ελευθερία της έκφρασης, εφόσον αυτοί οι περιορισμοί είναι αναλογικοί, αναγκαίοι σε μια δημοκρατική κοινωνία και λειτουργούν για την προστασία των δικαιωμάτων των τίτλων. Τι θέλουμε να πούμε? Άλλο είναι μια αξιολογική κρίση, μια άποψη δηλαδή του καθενός, και άλλο είναι ένα γεγονός το οποίο ένα γεγονός στηρίζεται σε μια πραγματική βάση. Επομένως, αν λείπει αυτή η πραγματική βάση, θα είναι δυνατή η λογοκρισία. Σωστά. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Άλλο είναι να πω ότι ο κορονοϊός είναι μια απλή γρίπη, όπου αυτή η φράση είναι μια γνώμη, είναι μια προσωπική μου άποψη και πιθανόν να προστατεύεται από την ελευθερία έκφρασης. Άλλο όμως είναι να λέω ότι ο κορονοϊός είναι μια απλή γρίπη και ως εκ τούτου δεν πρέπει να φοράμε μάσκα, δεν πρέπει να τηρούμε τις αποστάσεις, όπου εκεί, πέρα από το ότι λείπει η πραγματική βάση, είναι και ποινικό αδίκημα, γιατί προσκαλώ τον υπόλοιπο κόσμο να παρακούσει τα διατάγματα του Υπουργού Υγείας. Είναι διέγερση σε νηπακοή το ποινικό αδίκημα, το οποίο υπάρχει και στον ελληνικό κώδικα και στο κυπριακό ποινικό κώδικα. Μάλιστα. Εκεί, σε μια τέτοια περίπτωση, δεν μιλάμε για ελευθερία έκφρασης. Σωστά. Και θα πρέπει να είμαστε και όλοι και ιδιαίτερα προσεκτικοί κιόλας και να φιλτράρουμε αυτά που διαβάζουμε. Γιατί μπορεί να μην τα γράφουμε εμείς, αλλά τα διαβάζουμε θέλοντας και εμείς και πρέπει να τα φιλτράρουμε και να έχουμε τη δική μας γνώμη και άποψη. Θέλω να σας ευχαριστήσω προς το παρόν. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πάρα πολλά, καθηγητά μου, για πολλά θέματα. Καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Καλή